Με τώρα στη διάσωση 100 μεταναστών ανοιχτά του ακροτηρίου Μαλέα. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση η Ελευθερία Σπυράκη. Πράγματι, το, εν... το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνα και διάσωση του λιμενικού ενημερώθηκε για σκάφο το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Κατά πάσα πιθανότητα έπαθε μηχανική βλάβη νοτιοανατολικά τη Πελοποννήσου στο ακροτήρι. Μάλια, πάνω σε αυτό βρίσκονταν 100 Μετανάστε, ε, Πρόσφυγε και μετανάστε συγκεκριμένα, 69 άνδρε, 12 γυναίκε και 19. Παιδιά, στο σημείο έφτασε μετά από κάποια ώρα σκάφος του λιμενικού αλλά και εμπορικά πλοία. Προκείται για μια επιχείρηση που διήρκησε αρκετές ώρες. Τελικά, ε, ε, ριμουλκήθηκε το σκάφος και έφτασαν στη Μόρεμβασιά. Ωστόσο, να πούμε, Λίνα, ότι έχει ξεκινήσει και αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του αρχηγού του λιμενικού, του Έλληνα ε, αρχηγού λιμενικού με τον Τούρκο ομολογό του. Ήταν προγραμματισμένο χθε να γίνει συνάντηση στη Χίο, μια συνάντηση η οποία ωστόσο αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για τι επόμενε ημέρε. Μάλιστα, όπω ενημερωθήκαμε, ο Έλληνα αρχηγό του λιμενικού ε, μετέβη στην Τουρκία πριν από λίγε ημέρε σε μια επιχειρησιακού χαρακτήρα επίσκεψη. Ε, ενώ μαθαίνουμε ότι στην συνάντηση που θα γίνει μεταξύ των ε, δύο πλευρών, να πω αυτό και να ολοκληρώσω, θα τεθούν επιτάπητος οι μεταναστευτικέ ροέ και θα γίνει και μια πρώτη αποτίμηση τη συνεργασία των δύο χωρών μέχρι σήμερα. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ.